Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε το 5χρονο κοριτσάκι στο Μενίδη που παρολίγο να χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα που έπαιζε μαζί με άλλα παιδάκια στο προάβλιο παιδικού σταθμού. Κανείς δεν κατάλαβε αρχικά τι είχε συμβεί. Όλοι πίστεψαν ότι το παιδάκι έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν τους γονείς του και ασθενοφόρο. Η αξονική που του έκαναν στο νοσοκομείο έδειξε ότι το παιδί είχε μία σφαίρα στο κεφάλι. Η θεία της 5χρονης μίλησε στην εκπομπή Μίλα της Τατιάνα Στεφανίδου. Το χτύπημα ήταν ψηλά και δεξιά, σε αυτό το σημείο. Ναι, σε αυτό το σημείο εδώ ήταν πρισμένο. Ο γιατρός είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, κίνδυνος. Και ο γιατρός ο ίδιος για το πίστευε ότι μπορεί να υπάρχει σφαίρα στο κεφάλι. Το κοριτσάκι από την πρώτη στιγμή έχει τις αισθήσεις του. Όταν τη ρώτησε η μητέρα τι ένιωθες όταν χτύπησες, λέει σαν να με χτύπησε ρεύμα. Η 5χρονη πιθανότατα αύριο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί η σφαίρα. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, ότι ο άνθρωπος που πυροβόλησε δεν σημάδευε το παιδί. Τα χρήματα από συναυλία του Γιάννη Πάριου στα Ιωάννινα έβαλαν στο στόχαστρό τους άγνωστοι χθες το μεσημέρι. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι κοντά στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή και αφού άρπαξαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν. Ο Γιάννης Πάριος δεν καταστράφηκε όπως λέει στο τραγούδι του, αλλά είδε να κάνει φτερά μια τσάντα με χιλιάδες ευρώ από συναυλία που είχε δώσει στα Γιάννενα. Όλα έγιναν χθες γύρω στις 4 το μεσημέρι κοντά στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή στη Βούλα με θύμα έναν συνεργάτη του. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι του είχαν στήσει καρτέρι, γνωρίζοντας ότι μεταφέρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι άγνωστοι πετάχθηκαν από το πουθενά μπροστά από το αυτοκίνητο του συνεργάτη του γνωστού τραγουδιστή. Με τα όπλα στα χέρια τον ακινητοποίησαν και μέσα σε δευτερόλεπτα του άρπαξαν την τσάντα που περιείχε όλες τις εισπράξεις από τη συναυλία του. Εσύ είσαι ουρανός, και εγώ πώς θα σε φτάσω. Ο Γιάννης Πάριος το βράδυ της Κυριακής είχε δώσει συναυλία σε ανοιχτό θέατρο των Ιωαννίνων, όπου χιλιάδες κόσμο τον παρακολούθησε να ερμηνεύει πολλές από τις επιτυχίες του. Η επιστροφή στην Αθήνα όμως του επιφύλασε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο τραγουδιστής του Έρωτα ενημερώθηκε αμέσως για την περιπέτεια του συνεργάτη του που κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή ένα αυτοκίνητο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή της Παιανίας και δεν αποκλείουν να είναι των δραστών. Ενώ ερωτηματικό αποτελεί η πληροφορία που φαίνεται ότι είχαν οι ληστές για τη μεταφορά του μεγάλου χρηματικού ποσού.